Σήμερα θα δούμε μια εφαρμογή την οποία θα σου λύσει τα χέρια. Πώς μπορείς να τραβήξεις διπλό πλάνο σε ένα κλιπ με την κάμερά σου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοιους βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι φυσικά να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά το πιο βασικό, TikTok και Instagram για να μην χάνεις κανένα νέο περιεχόμενο. Πώς μπορείς να χρησιμοποιείς τις δύο καμερές σου ταυτόχρονα, τη selfie και την πίσω κάμερά σου, στο κινητό σου και να μπορείς να τραβάς βίντεο. Dual, διπλό δηλαδή, και να μπορείς εύκολα να το μοντάρεις ταυτόχρονα την ώρα που το τραβάς και να έχεις ένα έτοιμο κλιπάκι. Θέλεις δηλαδή, ας πούμε, να δείξεις πίσω και μπροστά τη φάτσα σου και την αντίδρασή σου ταυτόχρονα, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις μοντάζ, καθώς η εφαρμογή το κάνει αυτοματοποιημένα. Και τώρα θα μου πεις, τι λες ρε Γιώργο? Ναι, και όμως γίνεται. Η εφαρμογή λέγεται Double Take. Η εφαρμογή είναι της Filmic Pro και είναι μια εφαρμογή η οποία βρίσκεται δωρεάν αυτή τη στιγμή στο App Store και φυσικά θα συνεχίσει να είναι τουλάχιστον για την ώρα. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή φτάσει να είναι επιπληρωμή, αλλά αυτή την ώρα που γίνεται αυτό το βίντεο, αυτή η εφαρμογή είναι δωρεάν και είναι καιρό δωρεάν, οπότε θεωρώ πως θα μείνει και δωρεάν. Θα τη βρεις κάτω στην περιγραφή, πάτσε το link και θα σε πάει κατευθείαν στην εφαρμογή, το πώς λέγεται και ποια είναι. Πριν όμως ανοίξεις και πατήσεις το link της εφαρμογής, να σου πω ότι δουλεύει από το iOS 13 και μετά, βασικό, και το Multicam βίντεο ισχύει για iPhone 11, 11 Pro, 11 απλό, XS Max, XS, XR, SE το 2 και το iPad Pro του 2018 και του 2020. Δηλαδή, να έχετε στο μυαλό σας από το XR, XXR και πάνω δουλεύει αυτή η εφαρμογή. Αν έχεις iPhone τύπου 7-8, μην με ρωτήσεις, δεν θα δουλέψει. Δυστυχώς. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πάρα πολύ εύκολα το τι κάνει αυτή η εφαρμογή. Μόλις την ανοίξεις, βγάζεις αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Δείχνει πίσω και μπροστά. Τιμίο. Μπορείς επίσης να μετακινήσεις το πλάνο όπου το θέλεις, επάνω στην οθόνη, και φυσικά μπορείς να εναλλάξεις από εδώ πέρα, να στο δείξει picture in picture. Τώρα, ας πούμε, η λειτουργία, εάν εγώ πατήσω rec στο βίντεο επάνω δεξιά, θα βγάλει picture in picture. Δηλαδή, όταν θα πάρω το πλάνο εγώ αυτό που θα πάρω, θα είναι το πλάνο το συγκεκριμένο. Δηλαδή, η οθόνη με την picture λειτουργία κάτω. Εάν εγώ ξαναπατήσω, βλέπετε, λέει split. Δηλαδή, δείχνει πίσω, δεξιά εμένα και αριστερά το πλάνο. Εάν ξαναπατήσω επάνω αριστερά, βλέπετε, λέει, δεν είναι πρακτικά picture in picture λειτουργία, αλλά είναι, θα πάρεις δύο διαφορετικά πλάνα. Αν εγώ ξαναπατήσω, θα δείτε ότι γράφει picture in picture. Οπότε τώρα αυτό το πλάνο που θα πάρω θα είναι οθόνη μέσα στην οθόνη. Μόλις πατήσεις να τραβήξεις βίντεο, τώρα τραβάς ένα βίντεο picture in picture. Βλέπετε πολύ καλά ότι έχω δείχνω, ας πούμε, εδώ πέρα έχω ένα λάπτοπ και έχω ένα τέτοιο από εδώ από εκεί. Κρατάω την κάμερα από εδώ και τώρα από εδώ. Τώρα, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να αλλάξεις τις κάμερες. Αν πατήσεις κάτω δεξιά, βλέπεις ότι σου λέει wide, telephoto, σου λέει ultra wide και selfie. Μπορείς πολύ απλά να πατήσεις να αλλάξεις τη wide με τη selfie και τη selfie να την κάνεις B. Οπότε, αν πατήσεις confirm, βλέπεις ότι τώρα σου παίρνει D-zoom, δηλαδή αν εγώ βάλω το δάχτυλό μου, βλέπετε ότι είναι zoom και έξω-πίσω είναι κανονική. Η κανονική δηλαδή, και αν θέλω αλλάζω, βάζω ultra wide και βάζω selfie. Οπότε, αν έχω πατήσω confirm, βλέπετε ότι μέσα έχω τη selfie και πίσω έχω την ultra wide. Πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, εάν σε περίπτωση έχει τραβήξει ένα βίντεο, κάτω αριστερά πατάς εκεί πέρα που σου έχει τα πλάνα όλα που έχει τραβήξει και μπορείς πάρα πολύ απλά να επιλέξεις ένα πλάνο. Να τραβήξεις βίντεο, τώρα τραβάς ένα. Και βλέπετε ότι είναι έτοιμο. Τώρα, αυτό το βίντεο, αν θέλεις εσύ να το αποθηκεύσεις στη ροή σου, δηλαδή στον υπολογιστή σου ή να το στείλεις στο κινητό σου ή να το αποθηκεύσεις στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σου, πατάς το βελάκι που δείχνει προς τα πάνω αφού το επιλέξεις, πατάς δηλαδή κάτω αριστερά το tick και μπορείς πολύ εύκολα να το κάνεις share, μόλις το επιλέξεις φυσικά, και σου γράφει που μπορείς να το κάνεις share οπουδήποτε θέλεις, ή το στέλνεις ή το αποθηκεύεις στο save video. Οπότε μόλις πατήσεις save video θα πάει στην βιβλιοθήκη φωτογραφιών σου.
Αν όμως έχεις ιδέα και γνώση από μοντάζ, προφανώς δεν σου χρειάζεται, καθώς μπορείς να κάνεις ένα μικρότερο παράθυρο την οθόνη που τραμπάς εσύ selfie για να μπορέσεις. Αλλά αυτό το πράγμα σε βολεύει πάρα πολύ, ώστε όταν θες να κάνεις vlog και θες ταυτόχρονα να δείχνεις, ας πούμε, κάνεις vlog και δείχνεις ένα αυτοκίνητο και λες, δείτε εδώ τι ωραίο το αυτοκίνητο, το δείχνεις το αυτοκίνητο, κάνεις πλάνα το αυτοκίνητο, το κάνεις έτσι από εδώ, από εκεί, το ένα τ' άλλο, και πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις κάποια διαδικασία στο μοντάζ. Βέβαια, χρειάζεται να περάσεις και το βίντεο από το μοντάζ, αλλά η διαδικασία γίνεται πολύ πιο εύκολα έτσι. Μπορείς δηλαδή εύκολα να παίρνεις το πλάνο που θέλεις γρήγορα. Ή μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις split, όπως σας έδειξα την κάμερα, και να παίρνεις το πλάνο ταυτόχρονα και μετά στο μοντάζ να σου έχει δύο ξεχωριστά βίντεο και όπου θέλεις να δείχνεις το ένα, όπου θέλεις να δείχνεις το άλλο. Απλά να έχεις preview και από τα δύο για να ξέρεις τι σου γίνεται, για να μην χάνεσαι. Επίσης, για να μην χρειάζεται να πάρεις πλάνο και πλάνο. Δηλαδή, πρώτα την αντίδρασή σου με δεύτερη κάμερα. Ουσιαστικά, αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ για τις διπλές λήψεις. Όταν εσύ θέλεις να κάνεις μια διπλή λήψη και πρέπει να τραβήξεις με μια κάμερα εσένα, αλλά και με την άλλη την κάμερα αυτό που βλέπεις από πίσω, με αυτό το πράγμα χρησιμοποιείς και τις δύο τις κάμερες ταυτόχρονα και παίρνεις διπλή λήψη ταυτόχρονα την ώρα που κάνεις react κάτι. Οπότε μπορείς easy πάρα πολύ εύκολα να το χρησιμοποιήσεις. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Η εφαρμογούλα αυτή πραγματικά είναι πάρα πολύ τίμια και πραγματικά αξίζει τον κόπο να την κατεβάσεις, γιατί πραγματικά θα λύσει χέρια και θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Όπως σας είπα, σας την έχω στην περιγραφή. Πείτε μου αν θέλετε να σας δείξω και φυσικά κάποιον τρόπο να κάνετε μοντάζ. Έχω βρει ήδη κάποιες εφαρμογές που θέλω να σας δείξω και αν σας άρεσε σαν βίντεο να δείξουμε το πώς να κάνεις μοντάζ από το κινητό σου. Έχει 4 εφαρμογές οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ τίμιες και αξίζει να τις τσεκάρουμε. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέο περιεχόμενο από tips and tricks για iPhone. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.